Μαζί μα ο Παναγιώτης Λάμψια για ένα τελευταίο αντίο ε, στην Φόφη και από εδώ, ε, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι Παναγιώτη. Η Ελλάδα ολόκληρη είπε σήμερα στην Φόφη. Η φόρτιση μεγάλη, τα συναισθήματα πολύ δυνατά για μια γυναίκα, μια μητέρα, μια πολιτικό. Νομίζω ότι ε, η Φόφη Γεννηματά τιμήθηκε σήμερα και θα τιμάται για όλε τι τις διαστάσει. Νομίζω ότι για πρώτη φορά νιώσαμε όλοι ότι τα λόγια και τα αισθήματα ήταν τόσο ταιριαστά όπως εκφράστηκαν από φίλους, την οικογένειά τη, αντιπάλους και συνοδοιπόρους στη ζωή και στην πολιτική, τόσο ταιριαστά με το πρόσωπο που χαιρετούσαν. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για το βίο και την πολιτεία της Φόβης Γεννηματά ως πολιτικού και ως ανθρώπου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του πατέρα της λίγες ημέρες πριν πεθάνει, όταν τον επισκέφθηκα στο σπίτι του στη Βούλα, στο ίδιο σπίτι που ζούσε και η Φόφη, και για μια στιγμή βγήκαν από το δωμάτιο ο Κώστα Γείτονο και ο Μιλτιά Παπαγιάννου. μου πιάσε το χέρι και μου λέει, Με έλεγε μικρό. Ήμασταν μικροί όλοι τότε. Μικρά το νου σου τα παιδιά και τον πατρίο του. Ο πατρίο μου ήταν ο Παπαγιάννου, Παπαϊάνου, την επακαλάβητα. Την ίδια αγωνία είχα ζήσει στο πρόσωπο τη Φόφη, μετά από τι αλλεπάλληλε μάχε που έδινε για την υγεία τη, την αγωνία τη να δει τα παιδιά τη να μεγαλώνουν. Δεν τα κατάφερε μέχρι τέλου, αλλά από ό,τι είδαμε όλοι είναι. Άξια παιδιά τη, όπω και αυτή ήταν. Άξια κόρη του πατέρα τη. Είναι είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι, Παναγιώτη, αλλήμονω. Νομίζω όλοι οι Έλληνε νιώθουν σήμερα συγκινημένοι. Ε, και τη φόφη γεννηματά θα τη θυμόμαστε για να παίρνουμε δύναμη ο καθένα για το δικό του σκοπό. Ε, θα τη θυμόμαστε για τη δύναμη και το πείσμα τη ε, για όλα όσα έκανε. Όχι μόνο ω γυναίκα, ω μητέρα ως πολιτικό, αλλά ως άνθρωπο της προσπάθειας που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του. Mm -hmm. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όλη τη δράση από τότε που ήταν παιδί δίπλα στον πατέρα της, τα χρόνια που ακολούθησαν, δεν ήταν απαραίτητα ταγμένη να γίνει πολιτικός. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν ο πατέρας της δεν είχε φύγει από τη ζωή. Δεν ήταν σόνι καλά το όραμα του, της οικογένεια της να γίνει φόβη πολιτικός. Βρέθηκε σε αυτή τη δίνη της πολιτικής ακριβώς επειδή ήρθε η απόλυτη πατέρα της και απεδείχθη άξια κόρη του πατέρα της και στη ζωή και στην πολιτική. Ε, και η αλήθεια επίσης είναι ότι η φόβη γεννηματά ήταν πάντοτε ενωτική, είχε έναν ενωτικό λόγο, ε, πίστευε ε, στην ενότητα, ε, και με το θάνατό της ε, κατάφερε να ενώσει και έδωσε και έβαλε ισχυρέ δόσεις ανθρωπιάς στην πολιτική αυτές τις μέρες. Εύχομαι πραγματικά να είναι η, αν, μία από τις παρακαταθήκες. Αν μένει αυτή. κάτι από τη σημερινή μέρα και όλη τη διαδρομή τη τελευταίες μέρες είναι αυτό. Α κρατήσουν κάτι τα πολιτικά κόμματα και πολιτικοί από αυτό το μήνυμα ανθρωπιά, που ήταν και η τελευταία τη επιθυμία και ενότητα του έθνου και ενότητα τη παραταξή τη. Mm -hmm. ε, Παναγιώτη, δεν ξέρω πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη συγκίνηση βλέπω και σένα, ε, σε μια ε, πάση περιπτώσει ευάλωτη στιγμή ε, νομίζω ότι δύσκολο. όλοι, όλοι το, το έχουμε νιώσει αυτό γιατί λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι πέρα από μια καθαρή, έντιμη ε, δυναμική πολιτικό η Φόφη Γεννηματά ήταν και ένας πολύ ζεστός, πολύ κανονικός άνθρωπος εξαιρετικός άνθρωπος ήταν πολύ φιλική και ιδιαίτερα διαχειριτική με τους ανθρώπους. Όχι μόνο αυτούς που ήξερε, αλλά και αυτούς που δεν ήξερε. Έχω εικόνες από τη Σκύρο που ήταν το αγαπημένο της μέρος, πώς γίνονταν φίλος με τους ψαράδες, με τους ανθρώπους στο πλοίο, με τους αγρότες που συναντούσε εκεί, με τους κατοίκου κατοίκους του νησιού. Ήταν ο τόπος του, του άντρα τη. Του Αντρέα, ναι. Ε, νομίζω ότι θα έκλαψαν περισσότερο ακόμα και από όλους τους άλλους αυτοί οι άνθρωποι που τη δικό τη άνθρωπο. Α κρατήσουμε όμως αυτό που σήμερα προέκυψε στη χώρα, μια ενότητα αισθημάτων, λόγων, πολιτικών και πολιτών στο όνομα αυτής της γυναίκας που μας άφησε από αυτή τη ζωή. Και θα τη θυμόμαστε για όλα τις. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.